αναφέρατε είχαμε κάποιες, όχι μόνο για τον τόπο μας, πρωτοποριακές συνεργασίες, αλλά για όλη την Ελλάδα, σε σημείο που τόσο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας όσο και η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτώνων πολλές φορές ζητάνε την αρρωγή μας για άλλα μέρη στην Ελλάδα που επιθυμούν οι φορείς να προκηρύξουν αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Όσον αφορά τώρα τα πρακτικά της υπόθεσης, επειδή τα αποτελέσματα των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών του αστικού εξοπλισμού είχαν ανακοινωθεί στο τέλος του προηγούμενου καλοκαιριού, που είχε ήδη ξεκινήσει μια προεκλογική περίοδος, ίσως δεν είχαν λάβει την αντίστοιχη και την ανάλογη δημοσιότητα που τους αξίζει. Και όχι μόνο το θέμα της δημοσιότητας, αλλά το θέμα για έναν αρχιτεκτονικό διαγωνισμό είναι να υλοποιείται κιόλας. Εμείς, αυτό το οποίο κάναμε σε μια άψογη συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, είναι και με πρωτοβουλία της ίδιας περιφέρειας να δώσουμε τα αποτελέσματα αυτών των διαγωνισμών σε όλους τους δήμους στο Νότιο Αιγαίο, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες, προκειμένου να τα υλοποιήσουν. Και μάλιστα να σας θυμίσω τα λόγια του Περιφερειάρχη μας, ο οποίος είχε δημόσια πει ότι θα βοηθήσει οικονομικά όσους δήμους επιλέξουν να προχωρήσουν αυτά τα αποτελέσματα. Καταλαβαίνετε ότι το χρονικό περιθώριο τότε ήταν αρνητικό. Τώρα πλέον που έχουν τελειώσει, ολοκληρωθεί οι εκλογές και υπάρχουν οι νέες δημοτικές αρχές στα νησιά, είναι κάτι το οποίο θα το κινήσουμε σε όλους τους δήμους, τουλάχιστον στα Δωδεκάνησα, προκειμένου αυτός ο νέος αστικός εξοπλισμός να πάρει σάρκα και οστά. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο τα μεγάλα τα έργα, αλλά το παγκάκι έξω από το πεζοδρόμιό μας, η στάση λεωφορείου, που δεν είναι μόνο για τον τουρίστα. Είναι και για τον υπάλληλο, για τον εργαζόμενο ο οποίος θέλει να πάει στη δουλειά του, το καλάθι των απορριμμάτων που βρίσκεται έξω από ένα σχολείο, που βρίσκεται σε μια πλατεία, το φωτιστικό στην Εθνική Οδό, το φωτιστικό σε μια πλατεία, ο εξοπλισμός παραλίων, που επίσης θα επαναλάβω δεν είναι μόνο για τον τουρίστα, είναι και για τον ντόπιο. Το κιόσκι του Ναυαγοσώστη, το αλαχτήριο, είναι πράγματα τα οποία τα συναντούμε καθημερινά, και επηρεάζουν την ποιότητα του βιωτικού μας επίπεδου. Άρα, όσον αφορά τα υλοποιημένα δεδομένα μας, αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Από εκεί και έπειτα, σε μία σύντομη συνάντηση που είχαμε με τον Περιφερειάρχη πριν από 2-3 εβδομάδες, θέσαμε το νέο μεγάλο μας στόχο, για τον οποίο μιλήσαμε και στον κύριο Μητσοτάκη στην πρόσφατη του επίσκεψη, που δεν είναι άλλος παρά από τον μεγάλο διαγωνισμό για, παλιότερα το λέγαμε, τον ναυτικό όμιλο Ρόδου, πλέον τον ονομάζουμε την πλατεία Νομαρχίας, γιατί τα όρια έχουν επεκταθεί. Μιλάμε λοιπόν για όλη την πλατεία Νομαρχίας, συμπεριλαμβανομένου και του ναυτικού όμιλου Ρόδου. Ξέρετε, ίσως είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατείες που έχουμε στο νησί μας. Και αυτή τη στιγμή αποτελεί απλά έναν χώρο στάθμευσης παραμελημένο, να το πούμε έτσι ευγενικά. Αυτός λοιπόν είναι ο επόμενος μας στόχος και, μιλώντας με συνεργάτες και με συμβούλους του Περιφερειάρχη, να προκηρυχθούν οι αντίστοιχοι διαγωνισμοί στις Κυκλάδες του αστικού εξοπλισμού.